Τι ανταποδώσω το Κυρίο, περί πάντων όν ανταπέδω καίμη. Ποικίλα συναισθήματα διακατέχουν αυτή την ώρα την προσωπικότητά μου, διότι με υψίωσε ο Άγιος Θεός να στέκομαι ενώπιόν σας σεβασμιότατη Άγια Αρχιερείς και να καλούμε να εισέλθω στη χαρά του Κυρίου μου ως ανάξιος διάκονος του υψίστου. Τι είπω και τι λαλήσω περί τούτων, οι λόγοι μου αυτή τη στιγμή της προσωπικής μου πεντηκοστής είναι μόνο λόγοι ευχαριστίας προς τα σεβάσμια πρόσωπά σας. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Καρπάθου και Κάσου, Κύριε, Κύριε Αμβρόσιε, ενθυμούμε την ομιλία του γέροντός μου, σεβασμιότατου Μητροπολίτου Κό και Νησίρου, Κυρίου, Κυρίου Ναθαναή, την ώρα της εισδιάκονων χειροτονίας μου. Το όνομα το οποίο καλείσαι να ανασηκώσεις στις ουσόγους σου είναι βαρύ, διότι αυτός που επάξια το φέρει έως τώρα είναι ο γέροντάς μου, μου είπε, σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπάθου και Κάσου Κύριος Κύριος Αμβρόσιος, είσαι εκ των πολιών αρχιερέων του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου και της Δωδεκανήσου. Δεν αψήφισα ούτε στιγμήν αυτή την εντολή και σας διαβεβαιώ ότι προσπαθώ καθημέρα να φανώ αντάξιος αυτού του ονόματος. Όλοι οι κόοι γνωρίζουμε την πολυετή σας προσφορά στην Ιερά Μητρόπολη Κόου και Κόου ως πρωτοσύγγελος αυτής, αλλά και την ανάλωσή σας στην Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου και Κάσου ως αρχιερεύς αυτής. Μην νομίσετε ότι επειδή δεν μεγαλώνω δίπλα σας, ότι δεν μαθαίνω τη δική σας ηθική και τάξη. Σας πιστοποιώ ότι ο πρωτότοκος πνευματικός σας Υιός και γέροντάς μου μου παρέχει όλα τα ιδανικά και τις αξίες που έλαβε από εσάς. Είμαστε αμφότεροι ευνοημένοι από τις γνώσεις που μας μεταλαμπαδεύετε. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Κόου και Νησίρου, Κύριε, Κύριε Ναθαναή, και καλοκάδαχε γέροντά μου. Ευγνωμόνως κλείνω γόνη προς τη σεβασμιότητά σας και παρακαλώ να με συγχωρέσετε για τα ανθρώπινα λάθη μου, τα οποία καθημερινώς πράττω, είτε εν λόγω, είτε εν έργο, είτε εν γνώση, είτε εν αγνία μου. Η διακονία μου δίπλα σας ήταν μια συνεχής ανάσταση στην ψυχή μου, και όλες οι συμβουλές σας και οι νουθεσίες σας περιστρέφονται τούτη την ώρα στο μυαλό μου. Οικετεύω την Μητέρα όλων μας, την Παναγία, να μας αξιώνει να έχουμε μία βαστή συνεργασία για την πρόοδο της τοπικής μας Εκκλησίας. Γέροντά μου, το πρόσωπό σας λάμπει από καλοσύνη και αγάπη και αυτό το γνωρίζουμε όλοι και το βιώνουμε εμείς που συναναστρεφόμαστε κάθε μέρα μαζί σας. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Σύμη, Στήλου, Χάρκης και Καστελορίζου, Κύριε, Κύριε Χρυσόστομε, ιδιαίτερα τιμή η παρουσία σας σήμερα στην χαρά μου. Εύχομαι από τα έγκατα της καρδιάς μου η ποιμαντορία σας να είναι πολύχρονη και καρποφόρα και ο Μέγας Ταξιάρχης, ο Πανορμήτης, να είναι προστάτης με το ξύφος του σε οποιαδήποτε δυσκολία συναντήσετε. Οφείλω να ευχαριστήσω αυτή την ώρα όλους τους εν Χριστώ αδελφούς μου οι οποίοι με εναγκάλισαν με περισσή αγάπη, καθώς επίσης και όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ δίπλα μου και γνωρίζετε ο καθένας ξεχωριστά το πόσο σημαντική ήταν και είναι αυτή η μέρα για μένα. Χωρίς τη δική σας αποδοχή δεν θα μπορούσα να προχωρήσω ούτε ένα βήμα μπροστά και δεν θα βρισκόμουν σήμερα στη θέση αυτή. Και μην, η ώρα τάφτη αφιερούνται στο σταμάτιο και την
Μαρία, τους κατασάρτε γονείς μου, δια τους οποίους ανασηκώνω το μέτωπό μου και αναφωνώ με υπερηφάνεια ότι είναι οι γονείς μου, είναι τα οστά εκ των οστέων μου, είναι η ψυχή της ψυχής μου, είναι οι στηρικτές σε όλη μου την πορεία, διότι όπως όλοι γνωρίζετε, ευχέ γονέων στηρίζουσιν θεμέλια οίκων. Ευχαριστώ τα αδέρφια μου, τον Εμμανουήλ, τον Χαράλαμπο και τη λατρευτή μου ξένη, η οποία αποτελεί το μέγα κάθημα διεμέ. Θερμές ευχαριστίες και φρουρούσα τα πνευματικά μου τέκνα, την ξένη Ραφαέλα και την Παρασκευή. Τέλος, και πάλι σας ευχαριστώ, σεβασμιότατε Μητροπολίτα Καρπάθου και Κάσου, κύριε κύριε Αμβρόσιε, που δεχθήκατε την πρόσκληση του γέροντός μου και ήρθατε με τη συνοδεία σας. Είπες προλίγου ότι αυτή η μέρα είναι η προσωπική σου πεντηκοστή. Και πράγματι, η ημέρα της χειροτονίας είναι η πεντηκοστή εκάστου. Διότι κατά αυτήν πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Βρει προφητείας, ιερέα στελή, αγραμμά μου σοφία διδάσκει. Παιδιώθεν, όπως έχω πληροφορηθεί από τον γέροντά σου και μητροπολίτη σου, τον αγαπητό μου Ναθαναή, είχες ευλάβεια, είχες πίστη, είχες θέληση να εισέλθεις στον ιερό κλήρο. Και εδέησε ο Θεός πρώτα να σπουδάσει στην Ιερά Επιστήμη της Θεολογίας και ύστερα να καλείς μοναχός και να λάβεις το όνομα της ταπεινότητός μου. Άξιος! Κυριακή της Ορθοδοξίας των Πάνσεπτων Πατριαρχικών Ναών και Βουδών. Άξιο! Αυτό δεν είναι άξιος. Εγώ το φορούσα και σαν διάκος. Φωτογραφία, μην πιάσεις.